Φίλες και φίλοι, Αριστοτρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστονίκη, με έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από σήμερα. Το πονεμένο κεφάλαιο με τους γονείς, γράφει η φίλη που μου γράφει. Αγαπητή κυρία Θέκλα, 23 χρονών. Τελειώνω τις σπουδές μου σε λίγο. Πριν φύγω για σπουδές, ήθελα απλώς να είμαι μακριά από το σπίτι μου, χωρίς το λόγο, ήξερα, απλώς δεν ήθελα λόγο. Και πιο συγκεκριμένα η μητέρα μου. Ο πατέρας μου είναι μέρα μου από την άλλη, σχεδόν 60 ετών, πολύ χειριστική, άνθρωπος που μπορεί να συζητήσει. Πάντα μα πάντα ανεβάζει τον τόνο της φωνής της, και ακόμα και αν θέλω να της μιλήσω για κάτι, με τη στάση της με αποθαρρύνει. Δεν την κατηγορώ. Φαντάζομαι πως έκανε και κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, πως δεν ξέρει κάποιον άλλο τρόπο, χωρίς να έχει δοκιμάσει και κάτι. Όταν παίρνω μια απόφαση, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, πάντα βρίσκω έναν τρόπο να το παρουσιάσω, ώστε να της φανεί καλό αυτό που θέλω να της πω. Ξέρω ότι με αγαπάει, αλλά δεν θυμάμαι να έχω πάρει ένα χάδι, να μου έχει πει μια καλή κουβέντα. Θα ήθελα να ακούσω «εγώ είμαι εδώ» για να νιώσω σιγουριά. Νιώθω ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι και εγώ μπορεί να έχω προβλήματα ή προβληματισμούς. Δεν ξέρει ποτέ με βασανίζει κάτι. Ακόμα και χάλια ψυχολογικά να είμαι, δεν με έχει ρωτήσει ποτέ τι νιώθω. Δεν το βλέπει. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται να το καταλαβαίνουν άνθρωποι που με ξέρουν 2 και 3 χρόνια και αυτοί που με γέννησε, που με μεγάλωσε, να μην το καταλαβαίνει ότι δεν είμαι καλά. Η ψυχική υγεία νομίζω πως δεν υπάρχει καν σαν έννοια στη σκέψη της. Πολλές φορές με έχει κρίνει, με έχει απαξιώσει και μπροστά στην οικογένεια μου αλλά και σε ξένους. Η αντίδρασή μου θα κρυφά για να μην με δει κανείς. Από τη μια τη λυπάμαι και την αγαπώ και τη δικαιολογώ. Από την άλλη δεν μπορώ να συγχωρήσω το πόσο κακό μου έχει κάνει. Με έχει χτυπήσει στα 18 μου, επειδή μου ζήτησε να της πάρω κάτι, δεν το έκανα. Πήρα από αυτά τα χρήματα κάτι να φάω γιατί πήγαινα σχολείο και πεινούσα. Επέστρεψα τα χρήματα και ζήτησα. Έμαθε ο πατέρας μου τι και πώς, του είπε με χαμόγελο και περηφάνεια ότι με χτύπησε. Το τι έγινε, με πει και θα πω Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αλλά με χαμόγελο, είναι η αιτία που νιώθω λίγη η μάνα μου, που νιώθω πως δεν κάνω τίποτα σωστά. Από αυτή την ιστορία πήρα το μάθημά μου. Την κρατάω εκτός σε όλα και είμαι ήρεμη. Επειδή είμαι ακόμα εξαρτημένη οικονομικά από την οικογένειά μου, να περιμένω να τελειώσω και να φύγω στο εξωτερικό ή κάπου πολύ μακριά, ή να κάνω κι εγώ για πρώτη φορά την επανάστασή μου. Για να βάλει μυαλό, πρέπει να την πληγώσω όπως με πλήγωσε και αυτή. Έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο και έχει και αυτός τα ίδια προβλήματα. Άρα ισχύουν τα όσα πιστεύω σχετικά με αυτήν. Μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Και βάζω και εδώ 2 ερωτήματα που μας έχουν στείλει άλλοι φίλοι που βρίσκονται σε παραμοιές ηθίκες. Πώς μπορεί κάποιος που είναι εγκλωβισμένος με τέτοιους γονείς τοξικούς στο ίδιο σπίτι να διατηρήσει την ψυχική του ισορροπία και να αυξήσει την ψυχική ανθεκτικότητα? Αυτά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ηθική αυτή, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει περίπτωση και οι γονείς της κοπέλας που μας γράφει να μην αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, δηλαδή ήδη να θεωρούν διαφορετικά πράγματα από αυτά που ήδη αντιλαμβάνεται, ή να μην έχουν τη συναισθηματική ωριμότητα να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται και να μην έχουν και τις επικοινωνιακές τεχνικές που να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον άλλον ουσιαστικά και χωρίς να υπάρχουν, ας το πούμε, διάφορα στερεότυπα μέσα στο μυαλό τους ότι έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα ή καλώς καμωμένα τα κάνουν. Οπότε όταν υπάρχει μία διαφορά συναισθηματικής ορίμανσης μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε τέλος πάντων την οπτική γωνία που βλέπουν τα πράγματα τα διαφορετικά μέλη μεταξύ τους, ακριβώς γιατί είναι σαν να μιλάμε από ένα πολύ διαφορετικό μετερίζει ο καθένας. Η απουσία λοιπόν κοινής αντίληψης των πραγμάτων κάνει τις οικογένειες να μην έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Οπότε όταν δεν υπάρχει ο κοινός κώδικας επικοινωνίας, είναι μάταια η προσπάθεια. Ό,τι και να κάνεις,
θα την αντιληφθεί ο άλλος όπως με βάση την αφήγηση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στο μυαλό του για σένα. Δηλαδή θα την κόψει και θα τη ράψει μέσα στα όρια της αφήγησης που είπε για σένα. Όπως όμως περιγράφεται. Αν είσαι θετικός, θα πει είναι χειριστική και τώρα θέλει κάτι από μένα, γι' αυτόν το κάνει. Αν είσαι αρνητικός, θα πει ορίστε πώς συμπεριφέρεται στο γονιό του. Αν είσαι συγκαταβατικός, θα πει μα τι έπαθεν τώρα και θέλει να τα βρούμε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, θα το ερμηνεύσει με βάση την αφήγηση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος για σένα. Το να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις την αφήγηση που έχει για σένα, δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί αυτός με αυτήν πορεύεται. Και μιλάμε για τον γονιό που είναι πολύ μεγαλύτερος και ο οποίος αποθέσει ισχύως, κακοποιεί κιόλας το παιδί. Και είναι κακοποιητική η αφήγηση που έχει για το παιδί. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για κακοποίηση στα πλαίσια της οικογένειας. Είναι κακοποιητική, γιατί αν εσύ, στον κόσμο αυτό έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι μπορούν με βάση τα δεδομένα να μας φερθούν με ανιδιοτελή αγάπη. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που με βάση τα δεδομένα, γιατί επέλεξαν να μας φέρουν στη ζωή και γιατί η σχέση μας είναι να μας δίνουν και να κάνουν το καλύτερο δυνατό για εμάς, δεν μπορούν να αντιποκριθούν σε αυτό το ρόλο. Φαντάζου όταν βγει το παιδί έξω σε αυτήν τη ζούγκλα, πόσο πολύ θα έχει ανάγκη αυτήν ακριβώς την αγάπη, την ανιδιοτελή, από τους υπόλοιπους. Και αν οι υπόλοιποι είναι δύσκολο, και αν οι γονείς σου είναι δύσκολο να σου τη δώσουν, πόσο μάλλον οι υπόλοιποι να μπορέσουν να σου τη δώσουν. Και επηρεάζεται. Είναι πολύ δύσκολο αυτό σαν συνθήκη για το ίδιο το παιδί. Μας έχεις μιλήσει αρκετές φορές για τη θεωρία του Μπολμπάη, για τη σύνδεση γονιού-παιδιού και για το πώς επηρεάζεται η συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους όταν η συνδεσιμότητα μας με τους γονείς μας είναι τόσο προβληματική. Που σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει το παιδί, φταίει ο γονιός. Γιατί αυτός είναι ο ενήλικας και αυτός είναι που οδηγεί την κατάσταση, ειδικά όταν το παιδί είναι ανήλικο και μέχρι να ενηλικιωθεί. Πώς μπορεί όμως να ζήσει κάποιος στο ίδιο σπίτι μαζί τους, να εξαρτάται οικονομικά από αυτούς, γιατί τώρα είναι η πανδημία, υπάρχει οικονομική κρίση η οποία έχει επεκταθεί περισσότερο, κάποια παιδιά λόγω ηλικίας και λόγω σπουδών δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Πώς μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία του, την ψυχική κάποιος και τη συναισθηματική μέσα στο ίδιο σπίτι με τέτοια πρόσωπα και ενδεχομένως αν γίνεται να αυξήσει την ψυχική του ανθεκτικότητα? Θα πρέπει να πάρει απόφαση κάποια πράγματα ότι έτσι είναι και ότι δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τη δική του προσωπικότητα ή με το δικό του ρόλο στην οικογένεια, αλλά γιατί οι γονείς του ίσως αδυνατούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν αποποιηθείς την ευθύνη που σου δώσα, τη δοτήν ευθύνη, και αποποιηθείς τις ενοχές που αισθάνεσαι ως παιδί, μεγαλώνοντας μέσα από αυτή τη χειριστική αντιμετώπιση της οικογένειάς σου, φεύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος ψυχικών που αισθάνεσαι για αυτή την κατάσταση. Και ελαφρύνει λίγο όλο αυτό το φορτίο, χωρίς να γίνεται πούπουλο, γιατί πούπουλο δεν θα γίνει ποτέ. Αντιτοξική αντίδραση θα ήταν να φύγεις και να μπορείς να φύγεις από αυτό το σπίτι. Ωστόσο, αφού τη στιγμή που τα δεδομένα δεν σε αφήνουν προς εκεί, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι μια θετική αναπλαισίωση, δηλαδή να σταθείς στα θετικά που μπορεί να σου δίνει αυτή η δυνατότητα, αγνοώντας ή αντιλαμβανόμενοι ότι τα αρνητικά δεν είναι επί της παρούσης, γιατί δεν υπάρχει επί της ουσίας δεύτερη ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα, αρχίζει γενομένης από τη θετική αναπλαισίωση που μπορείς να κάνεις γι' αυτό, μπορείς να ίσως να διαχειριστείς πιο εύκολα αυτή τη ψυχική δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Μήπως το να περνάς αρκετό χρόνο εκτός σπιτιού είναι βοηθητικό, να φροντίσεις να κάνεις φιλίες, με υγιείς φιλίες με ανθρώπους που να σε εκτιμούν και να σε σέβονται μπορεί να σε βοηθήσει, μήπως να βρεις μια νέα οικογένεια εντός εισαγωγικών μέσα σε υγιείς φιλίες. Αυτό τώρα είναι η πρακτική. Εγώ μιλάω για τη συναισθηματική διαχείριση. Συναισθηματική διαχείριση είναι αυτό που είπα. Να φύγει από πάνω το μεγάλο βάρος ότι ευθύνομαι εγώ για την κατάσταση αυτή
και από εκεί και πέρα να σταθείς στα θετικά για να μπορέσεις να αντέξεις. Τώρα, για να μπορέσεις επίσης σαν πρακτική να μείνεις σε αυτό το σπίτι με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες, τότε μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς με βάση τα δεδομένα που έχουμε και με την κάθε χώρα, έτσι, και με τον τρόπο που μπορείς να φεύγεις, γιατί είναι περιορισμένες οι δυνατότητες για να φύγει κανείς από το σπίτι, ιδιαίτερα μετά από κάποιες ώρες, ανάλογα με τη χώρα που ζει. Λόγω της πανδημίας και των περιορισμών. Σε βάση αυτά τα δεδομένα μπορεί να επιλέξει να πάει μια βόλτα. Δεν ξέρω αν στη χώρα που είναι η κοπέλα μπορεί να πάει με μια φίλη της ή να μιλάει με μια φίλη της κτλ. Ή μπορείς να απασχολείς το μυαλό σου με πράγματα, να βάλεις έναν καινούριο στόχο, να πεις θα διαβάσω το τάδε, θα γραφτώ στην τάδε σχολή, θα δώσω εξετάσεις για εκείνον, για να έχω κάτι, να βάζω ένα στόχο, θα γράψω αυτό για μένα, θα κάνω εκείνο που δεν έκανα ποτέ, θα κάνω αυτή τη δουλειά, θα κάνω αυτή την εργασία, ώστε να κρατάς απασχολημένο το μυαλό σου με κάτι στο εδώ και τώρα σου και να μην βάζεις, έτσι, να μην απασχολείς το μυαλό σου με την κατάσταση που είναι δύσκολη και δεν μπορείς, δεν δύνασαι να ανταπεξέλθεις αυτή τη στιγμή. Μέχρι ότου βοηθήσουν οι συνθήκες με το καλό να ξεφύγουμε από όλη αυτή την πολύ εγκλειστική κατάσταση που ζούμε όλοι μας και τότε θα σου δοθούν άλλες ευκαιρίες να κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι σε αυτή τη φάση που ζούμε κοιτάζουμε μόνο το εδώ και τώρα, κρατούμε το μυαλό μας απασχολημένο και τα λοιπά, προσπαθούμε να μην ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα που δεν είναι από το χέρι μας να λύσουμε, γιατί αυτό δεν μας βοηθά καθόλου. Και βάζουμε συνέχεια το μυαλό μας σε μια κατάσταση απασχόλησης. Επίσης, Αριστοτέλη, είσαι ελεύθερο για να κάνετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας και να χάνετε μέσα σε όλη αυτή. Κάνουμε εργασιοθεραπεία. Και κάνουμε εργασιοθεραπεία. Βρίσκουμε πράγματα να κάνουμε, δημιουργικά και χρήσιμα, και μας κρατούν απασχολημένους. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημα της κοπέλας, αν πρέπει όταν τελειώσει τις σπουδές της, όταν αλλάξει η συνθήκη με την πανδημία, αν πρέπει να μετακομίσει στο εξωτερικό ή να πάει κάπου μακριά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το σκεφτεί από τώρα και ίσως προγραμματίζοντας το και κάνοντας κινήσεις να νιώθει μια ελευθερία. Ενώ ότι εγώ προγραμματίζω, ξέρω εγώ, το 2022 να βρω δουλειά στην τάδε χώρα, στέλνω βιογραφικά, κάνω κάτι προς αυτό. Δηλαδή να νιώθει ότι κάνει κάτι, ότι προσπαθεί να κάνει κάτι. Τώρα για το να μετακομίσει σε άλλη χώρα ή το να φύγεις απλώς από το σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε κάνει και ένα βίντεο παλιά για το πώς προετοιμάζεται κάποιος για να μετακομίσει σε άλλη χώρα. Δυστυχώς οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε μικρότερο βαθμό αυτή τη στιγμή ευνοούν το να μετακομίσει κάποιος σε μια άλλη χώρα για καλύτερη ζωή. Όμως θα μπορούσε να μείνει στην ίδια χώρα, αλλά να μείνει σε άλλη πόλη, σε άλλο σπίτι, σε άλλη περιοχή και να έχεις ένα δικό σου κόσμο που να μην έρχεσαι τόσο πολύ σε επαφή με τους γονείς σου, τους οποίους τους γνωρίζεις ότι είναι το. Δηλαδή αυτό που είπες για τη συστηματική αντιμετώπιση, να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι τοξική η μάνα μου, είναι τοξικός ο πατέρας μου, είναι τοξικό, είναι τοξική επαφή. Και αν μας δυσκολεύει αυτή η συνειδητοποίηση να την κάνουμε από μόνοι μας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να επέρθει από μόνη της αυτή, με δικό σου αυτοανάλυση δηλαδή, χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις συνδρομή του ειδικού, τότε επιλέγουμε να κάνουμε κάποιες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με έναν ειδικό της επιλογής μας για να μας βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτοεπιγνωσιακά δηλαδή, διαχειριστικά, πώς να δούμε αυτήν την φάση ζωής που ζούμε για να μπορέσουμε να βγούμε από όλη αυτήν την κατάσταση, έστω και περιορισμένες αν τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν, αλλά να είναι ουσιαστικές για να μπορέσουμε. Πάλι το βίντεο για τις δωρεάν παροδοχές. Πηγαίνουμε στις δωρεάν παροδοχές, ακριβώς. Και σχεδιάζουμε επί της ουσίας τα βήματα, βάζουμε μπρος το πλάνο ζωής μας που θα μπορεί να γίνει εφικτό υπό άλλες συνθήκες φυσικά, αλλά αρχίζουμε να το προετοιμάζουμε από τώρα που έχουμε τον χρόνο ενδεχομένως και που αυτή η κατάσταση μας έχει περιορίσει
Και ο περιορισμός αυτός μπορεί να ήταν βοηθητικός για να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και να μας βοηθήσει στον αυτοπροσδιορισμό μας ως άνθρωπους σε αυτή τη φάση ζωής. Και επίσης εγώ θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αν έχουμε εμείς στο μυαλό μας ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μητέρα μου, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο πατέρας μου δεν είναι υγιής και δεν είναι ισορροπημένος, αλλά είμαι αναγκασμένος να μείνω εδώ λόγω συνθήκων και θα το αντέξω προκειμένου να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα και να ανοίξω τα φτερά μου, δεν κινδυνεύουμε να μείνουμε εγκλωβισμένοι όλοι μας στη ζωή μαζί τους. Γιατί κάποια παιδιά που μένουν όλη τη ζωή με τους γονείς τους, το παθαίνουν επειδή μπαίνουν στη διαδικασία να θεωρήσουν φυσιολογικά τα φύσικα και να μπουν στην ίδια αναφήγηση που έχουν οι γονείς τους για αυτούς. Άρα ξεκαθαρίζουμε τον εαυτό μας, τη δική μας κρίση, τη δική μας λογική, τη δική μας αυτεπίγνωση, όπως είπες, από τη δική τους αφήγηση. Και ίσως χρειαστούν κάποιες όντως ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες για να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Γιατί αν μας το πει και ένας ψυχολόγος, μας πει ο ψυχολόγος, η μάνα σου δεν είναι μητρική, ή οι γονείς σου λειτουργούν τοξικά απέναντί σου, τότε αυτό μπορεί να μας ενδυναμώσει πάρα πολύ η γνώμη ενός ειδικού που θα ακούσει την υπόθεσή μας και δεν έχει καμία σχέση με τους γονείς μας, είναι αντικειμενικός και θα κρίνει. Αυτό ισχύει σε όλους μας και για πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο γι' αυτόν, ότι μπορεί να υποπτευόμαστε, να υποψιαζόμαστε πράγματα, αλλά όταν μας το επικυρώσει κάποιος άλλος που δεν έχει να κάνει με εμάς, που δεν έχει κάποια υποχρέωση να μας το επικυρώσει, που δεν έχει να κερδίσει κάτι με το να μας το επικυρώσει. Έχει αντικειμενικότητα λόγω θέσης. Έχει αντικειμενικότητα θέσης, ακριβώς. Αποκτά αυτή η διαπίστωση που κάναμε εν άλλη αξία και μας κάνει να είμαστε πεπισμένοι ότι το ορθό σκεφτόμαστε και άρα δεν είμαστε παράλογοι. Γιατί ζούμε σε μια πολύ σχιζοφρενογόνα εποχή που το παράλογο και το λογικό έχουν χάσει τις γραμμές τους, τα όρια τους. Και είναι πολύ και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε λογικοί και να μην αφισβητούμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Οπότε, αν αυτό, επειδή αυτή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή πρακτική να αναζητηθεί υποστήριξη ψυχολόγου, προκειμένου να ενισχυθεί η κοπέλα η συγκεκριμένη και κάθε κοπέλα που ζει παρόμοια, η αγόρι που ζει παρόμοιες συνθήκες, προκειμένου να ενδυναμωθεί σε αυτήν την περίοδο και να ανταπεξέλθει. Σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Καλημέρα σε όλους και θα τα πούμε μαζί την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Γεια σας. Γεια σας.